Και η εκδήλωση είναι εξαιρετική, γιατί βραβεύονται και θυμούνται όλοι ποιοι θεμελίωσαν τον τουρισμό στην ποιότητα που βρίσκεται σήμερα. Τα φετινά Tourism Awards, τα 10 Tourism Awards 2023, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει σε επίπεδο διοργάνωσης. Είμαστε χορηγοί για τρίτη φορά. Θεωρώ ότι βοηθούν στην άμυλα και στην εξέλιξη του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τουρισμού. Και θεωρώ ότι ενισχύουν την τουριστική βιομηχανία, που είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία που έχουμε στην Ελλάδα. 10 χρόνια και είναι απίστευτο πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Από εκεί που όταν ξεκινήσαμε βρισκόμασταν σε μια Ελλάδα πολύ δυσκολεμένη, τώρα είμαστε σε μέγα ενθουσιασμό. Τα βραβεία γίνονται θεσμός και πάμε για άλλη μια δεκαετία δυναμική. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Προσβλέπουμε στο καλύτερο πάντα, κάνοντας κάθε προσπάθεια προς όφελος του ίδιου, αλλά και της κοινωνίας. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται βραβεία και ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους, γιατί αυτό δημιουργεί ένα κίνητρο και σε άλλους. Και εύχομαι να συνεχίσουν ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκδήλωση. 10 χρόνια και στα επόμενα 20. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Πολύ τιμητικό για εμάς, για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, να βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι πολύ σημαντικά τα βραβεία, τα Tourism Awards. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βραβεύεται σε 2 κατηγορίες και είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό. Θεωρούμε ότι τα awards είναι ένας θεσμός ο οποίος δίνει την κίνηση και την ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος του τουρισμού για να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά. Tourism Awards. Σήμερα είμαστε εδώ από την Attica Group για να παραλάβουμε 10 βραβεία. Είμαστε κοντά στο θεσμό από το πρώτο έτος και συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Όταν σε επιβραβεύουν για κάτι καλό που έχεις κάνει, να ξέρεις μόνο ένα, ότι παρασύρεις όλο τον κόσμο στον δρόμο αυτό που λέει ότι όταν δουλεύεις πάντα ανταμείβεσαι.